Είχατε κάνει μια δήλωση για την Πάουλα και τον κύριο Ρέμο. Έχει μεγάλη σχέση τι ακούμε. Τι ακούμε, θεά από εδώ, θεά από εκεί. Η Πάουλα από την άλλη βγάζει το πισινό της. Η άλλη βγάζει το εκείνο της. Και βγαίνει τώρα ο Ρέμος και τα ρεμάκια του, ας πούμε. Δεν έχω τίποτα με το παλικάρι, αλλά κατά ψέματα ούτε καλός τραγουδιστής είναι. Τίποτα δεν είναι. Δεν θα ήθελα καθόλου να τοποθετηθώ σε αυτό. Δεν θέλω να πω απολύτως τίποτα. Ό,τι είπα αφορούσε καθαρά τον πολιτισμό μας όσον αφορά το λαϊκό τραγούδι με την έννοια την ευρύτερη που πηγαίνει στο λαό. Δεν είχα απολύτως τίποτα προσωπικά με κανέναν. Ναι. Αν μπορώ να πω κάτι για την κυρία Πάολα, είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Αυτό το ξέρουμε όλοι, το λέω και δημόσια. Αλίμονο να είχα κάτι προσωπικό με το κοριτσάκι. Ίσα-ίσα, τραγουδάει και πάρα πολύ ωραία. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, όταν δίνουμε σημασία περισσότερο στα φαινόμενα, χάνεται η ουσία. Δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, να το μάτι τόσο πολύ να μας τραβάει σε κάτι άλλο. Δεν το έχει ανάγκη, νομίζω. Καμιά φορά με την εμφάνιση τραβάει το μάτι. Κοριτσάκι είναι. Mm-hmm. Κοριτσάκι είναι. Για τον κύριο Ρέμο, θέλετε, υπάρχει κάποια... Δεν ήθελα να το στεναχωρήσω. Όλη αυτή η κλαμουριά δεν μου κάνει εμένα. Όχι για τον Αντώνη. Και ο Αντώνης μπορεί να βρεθεί κάπου αλλού και να κάνει κάτι. Αλλά ήταν σημείο αναφοράς, δεν ήταν τόσο καθόλου προσωπικό. Τι έχω με τα παιδιά. Για τον Αντώνη, από ό,τι ξέρω, είναι καλό παιδί, κανένας δεν μου έχει πει κακά πράγματα. Και για την κοπελίτσα, καθόλου. Είναι πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Τι σημαίνει αυτό όμως. Άμα βγαίνει έτσι, ο άλλος δεν κοιτάει, δεν ακούει τη φωνή σου. Και καμιά φορά και ο τραγουδιστής δεν προσπαθεί να γίνει και καλύτερος, ξέρετε.